Να πληρωτές το μισό μισθό που παίρνουν. Γιατί από το Σεπτέμβρη παίρνουν, που μεταφέρθηκαν από την ΚΕΠΕΔΙΧ ΚΑΜ, παίρνουν το βασικό μισθό, παίρνουν μισό μισθό και περιμένουμε να ξεκαθαριστεί τα επιδόματα, τα κλιμάκια, για να μπορέσουν να πάρουν και αναδρομικά ολόκληρο το μισθό τους. Το Σεπτέμβρη είχαμε κάνει μια κατάληψη ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, έξω συμβολική κατάληψη έξω από τα γραφεία το Σεπτέμβρη του 2016, έξω από τα γραφεία του ΔΟΚΙΠ, λέγοντας ότι θα μεταφερθούν οι συνάδελφοι, αλλά πρέπει να οργανωθεί το οικονομικό και διοικητικό τμήμα για να μπορέσει με επάρκεια να υποστηρίξει αυτή τη μεταφορά. Δηλαδή να μπορούν να πληρώνονται, να παίρνουν τις αδειές τους στον χρόνο που είναι και όλο το άλλο πακέτο. Φτάνουμε τώρα τον Απρίλιο του 2017, όπου δεν έχουν πληρωθεί οι συνάδελφοι τα αναδρομικά, είναι πια πολλοί μήνες τα χρήματα που σας χρωστάνε, θα μιλήσετε κι εσείς, και επίσης έχουμε το γεγονός ότι μένουν ένα μήνα απλήρωτοι. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το είχαμε πει, το είχαμε ξαναπεί, το προσπαθούμε με κάθε τρόπο, θέλουμε να δούμε, ξέρουμε τη δυσκολία, το ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Επίσης σας λέω ότι ο συνάδελφος που έφυγε, έφυγε από την πίεση που είχε στο να βγάλει τη δουλειά, δεν άντεξε δηλαδή την πίεση, γιατί δεν μπορεί 200 άτομα του ΔΟΚΙΠ να τα υποστηρίξουν τρεις και τέσσερις μόνο άνθρωποι. Δύο. Ναι, μετά ήρθαν οι δύο οκτάμινοι στην διοικητική και οικονομική υπηρεσία.